ένα αγόρι εδώ, όμορφο, αθληταρά. Πέρα από τις διακρίσεις που έχει πάρει, υπήρξε και ασημένιος Ολυμπιονίκης στην τελευταία Ολυμπιάδα. Παντρεύεται. Τον φέραμε εδώ να μας τα πει. Πώς είναι λοιπόν να παλεύεις μέσα στο νερό, ρε Μάριε Καπότσι. Περίμενε, θα σε κάνω τώρα πώς βγαίνεις. Καλώς μας ήρθες. Και βγαίνει ο Μάριος το πιο cool από ποτέ. Δηλαδή, ναι, πώς γίνεται να είσαι τόσο ήρεμος, ίδιος ο Μάζης, ρε παιδί. Τι είναι αυτή, είναι η... Καλό DNA. Είναι η πρότυπο του Παρθένου αυτή. Δεν ξέρω, πάντως επειδή τον Δημήτρη τον είχα δάσκαλο, τον ακολούθησα και σε αυτό. Έτσι, πάμε να κάτσουμε να μας τα πεις, διότι τώρα έχεις μεγάλες ετοιμασίες. Αλλάζει η ζωή. Καλά. Λοιπόν. Είναι σαν να κρατάνε δυνάμεις. Πάνε στη ζωή τους έτσι αργά για να έχουν μετά μέσα στην πισίνα ενέργεια. Ναι. Γιατί μπες στο νερό να πάει να σε πνίξει που ήθελες να κάνεις και τον φουνταριστό. Εγώ θα πνιγώ σε 10 δευτερόλεπτα, αγάπη. Όχι να μου κάνουν κεπατητή. Με τι θράσος ήθελες να κάνεις τον φουνταριστό στο τρέιλερ, πέρα. Νομίζω ότι είναι το εύκολο. Λέω θα μου ρίχνουν μία, θα φεύγω στον πάτο, θα πάρω παρακάτω μετά. Πήγες για την πιο δύσκολη θέση. Ναι. Είναι δύσκολη, ε. Κατάλαβες. Και με τι προσόντα πας να κάνεις τον φουνταριστό με κάτι τέτοιο. Έχει γυλιά την επιπλέον πιο εύκολα. Η ψυχή. Τι κάνεις, Μάρι, πώς είσαι. Είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Και εμείς χαιρόμαστε που ήρθε στην παρέα μας. Τελειώνει σιγά σιγά και το πρωτάθλημα. Έχουμε ένα μήνα περίπου, ακόμη και κάτι. Και μετά, εθνική ομάδα ξανά. Όχι, εγώ σταμάτησα. Τέλος. Ναι. Πήραμε το μετάλλιο, εντάξει. Εντάξει, ήταν πολλά τα χρόνια, μωρέ. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάς. Και επειδή ήρθε και αυτή η μεγάλη διάκριση. Ήταν με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν με τον καλύτερο τρόπο, ναι. Έχει ημερομηνία λήξη στο πόλο πολύ νωρίς. Εντάξει, δεν σταμάτησε το πόλο, σταμάτησα την εθνική. Είναι διαφορετικό. Γιατί? Πολύ σκόπος χωρίς... Όχι. Η εθνική είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν φοράς το εθνέσιμο είναι μοναδική στιγμή. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο, με καμία ομάδα και τίποτα. Απλά νομίζω ότι πρέπει να σταματάς κάποια στιγμή, να δίνεις και χώρο στους πιο νέους. Τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ. Είπε ο Μάριος, στους πιο νέους. Είπε. Στους 31 σχεδόν. Η αλήθεια είναι ότι... Εντάξει, νωρίς σταματάς, αλλά είναι και... ότι όταν παίζεις και στην εθνική ομάδα, δεν έχουν καθόλου χρόνο. Δηλαδή, με το που σταματάει το ελληνικό πρωτάθλημα, φεύγουν για προετοιμασία και στο ενδιάμεσο γίνονται κάποια διαλύματα στο πρωτάθλημα. Τα ξέρω εγώ από πρώτο χέρι. Και πάντα το παράπονό μου με τον Δημήτρη ήταν ότι δεν είχαμε ποτέ χρόνο να πάμε διακοπές όταν ήμασταν νέοι πριν και ακόμα κάνουμε τα παιδιά. Σταμάτησε την εθνική στην Ολυμπιάδα το 2008. Ναι, νομίζω μετά το 8 σταμάτησε, ναι, αν θυμάμαι καλά. Είχε πάει σε τρεις. Σε τρεις, ναι. Πόσο ήταν, 32 ήταν. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Δεν θυμάμαι να κάνω τον υπολογισμό τώρα. Μην με βάζεις μαθηματικά. Μην με βάζεις. Έχω φάει και τα τσουρέκια μου τώρα. Θα ήθελα να μου πεις τέλος πάντων ότι χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του. Ναι, κάποια στιγμή, επειδή δεν ζεις καθόλου ούτε τα καλοκαίρια, φαντάσου ότι το πόλο είναι ένα από τα αθλήματα, ίσως τα δυσκολότερα αθλήματα, διότι κάνεις πρωί-βράδυ προετοιμασία, 3 ώρες, 4 ώρες προετοιμασίες. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να τρως και να κοιμάσαι στο ενδιάμεσο για να μπορέσεις να αντέξεις και τη βραδινή προπόνηση. Αρκετή ποσότητα φαγητού, πάντα πρωτεΐνη και υδατάνθρακα. Κολλητά. Τα έχω μάθει εγώ απ' έξω, παιδιά. Το έχω σπουδάσει εγώ αυτό το πόνο. Τίποτα. Και έχει και κάθε χρόνο διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Ναι. Δηλαδή είναι παγκόσμιο-ευρωπαϊκό Ολυμπιάδα μαζί. Τέλεια. Αυτό επηρέασε στα τόσα χρόνια την προσωπική σου ζωή. Δηλαδή ήταν δύσκολο να είσαι με μια κοπέλα, όντας ότι πρέπει να φεύγει συνέχεια ταξίδια. Κοπέλες επηρέασε. Εμένα λέει καθόλου. Εντάξει, δεν έχει χρόνο. Το ξέρει τώρα από πρώτο χέρι, δεν έχει χρόνο. Είναι πιεσμένα τα πράγματα. Οι διακοπές είναι πάρα πολύ λίγες το καλοκαίρι. Αλλά αυτή είναι η ζωή του πρωταθλητισμού. Οπότε κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Εγώ δεν το έχω μετανιώσει και σίγουρα θα το ξανά έκανα από την αρχή. Πάμε τώρα και στην προσωπική σου σχέση με την Κόνη. Εσύ εκ πρώτης όψεως είσαι ένας πάρα πολύ ήρεμος και πράος άνθρωπος. Ναι. Είναι αλήθεια ότι τα ετερόνυμα έλκονται. Τι είδες στην Κόνη, γιατί η Κόνη έχει μια τρέλα καλλιτεχνική, ένα μπρίο, μια ένταση που εσύ δεν την έχεις. Αυτό φέρνει μια ισορροπία στο ζευγάρι. Εντάξει, εκείνη είναι πιο χαρούμενη. χαρούμενη, ναι. Είναι πιο χαρούμενη, πιο ενεργητική κλπ. Εγώ είμαι λίγο πιο πράος, ας πούμε. Εντάξει, τα βρίσκουμε. Νομίζω ότι είναι τα ετερόνυμα έλκονται. Αλλά δεν είναι και έτσι ακριβώς την προσωπική ζωή, τώρα το ξέρεις. Άλλο είναι το. Τι είδε στην Κόνη και σε εντυπωσίασε. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Μετά στην πορεία με εντυπωσιάζει ο χαρακτήρας, η εργατικότητά της. Δουλεύει όλη τη μέρα. Πρωταθλητισμό και η Κόνη αυτό που κάνει, να τα λέμε και αυτά. Ναι, πρωταθλητισμό και με τον παραπάνω. Δηλαδή, εγώ ξέρω λίγους ανθρώπους που κάνουν τόσα πολλά πράγματα. Τη θαυμάζω πολύ γι' αυτό. Πώς γνωριστήκατε, αλήθεια?
Εγώ είχα ένα social dating app που το είχα βάλει στα Mad Awards σαν, για να γίνει διαφήμιση. Ναι. Σε ένα act και είχα πάει στην Generale και εκεί την είδα. Α, και χτύπησε το tilt. Ναι, ναι. Και πώς γνωριστήκατε, δηλαδή, πώς έγινε εκεί η γνωριμία? Έτυχε να έχουμε μία κοινή φίλη. Ναι. Και ζήτησες από τη φίλη να σας συστήσει. Τα κλασικά τώρα. Προξενιό. Προξενιό. Όχι, προξενιό, την είδε. Την είδα, ναι, και λέω γνώρισε τι μου. Τι σου έκανε πολύ εντύπωση όταν την είδες από κοντά και μιλήσατε? Στην αρχή δεν μου κάνει καλή εντύπωση. Να τα πρωτοσέλιδα, να τα. Ήταν λίγο ξινούλα, αλλά εντάξει. Ξινούλα ήτανε. Ναι, ναι. Τίποτε πήγαινες αποφυγή? Όχι, μωρέ, είχε κάποιες δουλειές και ήταν πιεσμένη και το μόνο που δεν την ένοιαζε ήταν να γνωριστούμε. Η εικόνη είναι στο mood, από ό,τι φαίνεται είναι στο να παντρευτείτε, να κάνετε οικογένεια. Ο γάμος έρχεται το καλοκαίρι αυτό. Ναι. Θέλει ή μπορεί, ας πούμε, να νιώθει ότι okay, να παντρευτούμε, αλλά το παιδί μπορεί να έρθει σιγά-σιγά γιατί έχω και τις δουλειές μου. Εντάξει τώρα, παιδιά, τι να σου πω. Αυτό το ένα φέρνει το άλλο. Ναι. Εντάξει, θα έρθει ο γάμος. Ναι, είστε ακόμα, ούτως ή άλλως πάρα πολύ νέοι. Θα έρθει ο γάμος το καλοκαίρι. Και σιγά-σιγά. Και βλέπουμε, ναι. Πάμε τώρα και στη σχέση με τον Πεθερό, που μας έχει εντυπωσιάσει ιδιαίτερα, θα λέγαμε. Ναι. Διότι είστε πάρα πολύ μαζί, σαν αυτοκόλλητοι. Τον αγαπάω πολύ τον Λευτέρη, όσο μπορώ με βοηθάει και τον βοηθάω. Είναι ένας άνθρωπος που παίρνει πολλά πράγματα, είναι ιστορία ολόκληρη. Οπότε όποτε βρίσκω χρόνο δηλαδή και είμαι μαζί του, το απολαμβάνω. Σε βλέπει και λίγο σαν γιο του, ας πούμε. Πιστεύω πλέον ναι, έχουμε και αυτή τη σχέση. Τελικά το δαχτυλίδι το διαλέξατε μαζί, τον πήρες μαζί στο Λευτέρη. Αυτό το δαχτυλίδι που βγάλανε. Που έγινε ολόκληρη επεισόδιο. Μαζί σε ένα κοσματοπωλείο. Ναι, είχαμε πάει για να πάρουμε ένα δαχτυλίδι για το γιατρό του Λευτέρη. Αλήθεια. Εμείς βγάλαμε και αυτό το κοσματοπωλείο ήταν του φίλου μου. Μάλιστα. Ναι, και πώς το βγάλες εσύ για να κάνεις διαφήμιση στο φίλο σου? Όχι. Δεν κάνεις. Δεν είναι καθόλου έτσι. Καθόλου όμως. Ισχύει όμως ότι είναι ο τελευταίος που έμαθε για το γάμο. Γιατί έβγαλε ένα παραπονάκι. Περίπου, εντάξει, όχι ακριβώς, μωρέ. Σίγουρα πάντως δεν ήταν ο πρώτος που το έμαθε. Εντάξει. Πες μας και κάτι, πώς το έμαθε. Πώς το έμαθε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά δεν ήταν ο τελευταίος σίγουρα, αυτό που είπε δεν ισχύει. Γάλα σίγουρα σε κάποιο χωριό στην Αλάσκα, το μάθανε πιο μετά. Μπράβο, ναι. Αλλά γιατί δεν το είπατε κατευθείαν αυτή τη χαρά σας? Κατευθείαν, εντάξει, δηλαδή τώρα μπορεί να μην το μάθει το πρωί, να το μάθει το απόγευμα. Αυτό είναι. Μην φαντάσει τώρα ότι το μάθει. Ότι πέρασε και ένα μήνα, είναι δυνατόν. Ναι. Συγκατοικείτε κιόλα. Όχι ακριβώς, εμεί σαν πολυκατοικία είμαστε. Α, πάνω κάτω. Ναι. Αυτό είναι το τέλειο, να ξέρει. Ε. Ναι. Γιατί... Συνήθω με το Λευτέρη μα συγκατοικούν. Ναι. Αν μένουν στο ίδιο οίκημα, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Ναι, και όντω, απλά δεν ήξερα αν είναι ένα σπίτι ή αν χωρίζεται. Είναι το τέλειο αυτό, διότι έχεις και την αυτονομία σου και την ανεξαρτησία σου. Είμαστε εμείς στον πάνω όροφο και ο Λευτέρης από κάτω. Αν δεν με κάνετε φασαρία πάνω, ακούει κάτω ο Λευτέρης. Μπα, δεν νομίζω. Καλή μόνωση. Είδες τι ωραία τα πετάει, ε! Τίποτα, ξέρει ο άνθρωπος. Ποιος μαγειρεύει, δηλαδή? Μαγειρεύει η εικόνη. Μαγειρεύει, ναι. Τα πάντα κάνει. Ναι. Και μαγειρεύει πολύ καλά. Εντάξει, ήταν κριτήριο άλλωστε. Α, ναι. Βέβαια. Ναι. Εμένα πώς με πήρε ο Μάζης που δεν μαγείρευε, που ήμουν καμάτα στη μαγειρική, απορώ. Ναι. Και όχι τίποτα άλλο. Η μάνα του είναι και καταπληκτική μαγείρισα. Εντάξει, έχεις άλλες χάρες. Του λέγα, με εμένα δεν θα πεινάσεις. Εγώ είμαι φτεράκι πούπουλα, του λέγα. Δεν πτωήθηκε όμως. Παρθένος κι αυτός, παιδί μου. Κάτσε, η εικόνα λοιπόν μαγειρεύει. Αφού όλη μέρα κάνει πρωταθλητισμό και η εικόνα. Εγώ ψάχνω να δω πού βρίσκεστε. Για ποια ώρα τη μέρα. Είναι δυνατή αυτά, τα του σπιτιού. Α, ναι. Αφιερώνει χρόνο δηλαδή και σε εσένα και στο σπίτι. Ναι. Όταν εσύ ζηλεύεις ποτέ? Δηλαδή τώρα, επειδή η εικόνη μπορεί να αναστρέφεται και με ωραία γόρια, με ρούς άντρες στη δουλειά της, στα βίντεο κλιπ της, στα... Όσο πρέπει, εντάξει. Δηλαδή. Νορμάλ πράγματα. Εικόνη. Δεν ζηλεύω πολύ. Εικόνη. Ούτε αυτή. Ούτε. Μπορεί να την πιάσει καμιά περίοδος, αλλά. Αλλά πολύ. Λίγα πράγματα, ναι. Πεθαίνω με τον Μάριο που είναι τόσο πράος. Ναι, φιδωλώσεις δηλώσεις. Ναι. Θα έκανα μία πρόταση. Τι να συζητάμε τώρα, να σου πω την αλήθεια ξεστή, με το γάμο και όλα αυτά, επειδή με έχουν ξαναπάρει και με έχουν ξαναρωτήσει, είναι τώρα οι εποχές δύσκολες. Δεν είναι τώρα να μιλάμε για γάμους, η αλήθεια είναι. Εντάξει, όμως είναι μια στιγμή δική σας, Μάριε. Είναι. Η ζωή δεν σταματάει. Είναι, εντάξει, αλλά δεν είναι για κανένα σπουδαίο γεγονός. Για σας είναι, γιατί ζωή είναι η ευτυχία ενός ζευγαριού. Συνέχεια παντρεύεται ο κόσμος, δεν είναι και τόσο wow. Ναι, και εντάξει, είναι και μια περίοδος τώρα που τα βλέπω λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, εδώ γίνεται πόλεμος, γίνεται τέτοια, ξέρεις. Ναι, αλλά ψάχνω αυτές τις φωτεινές τιμές και εμείς. Ξέρεις, ο κόσμος αναζητάει να δει λίγη χαρά, να δει αγάπη στα ζευγάρια.
Και αυτό χρειαζόμαστε. Δεν είναι κακό. Ναι, δεν όχι, μόνο το κουτσομπολίσιμο. Δεν είναι, είναι κακό. Είναι το ότι χαίρεται ότι δύο άνθρωποι θα έρθουν κοντά και θα μείνουν μαζί για μια ζωή, ελπίζουμε. Ναι. Την πρόταση πώς την έκανες, διοργάνωσες κάτι ή έτσι το έδωσες? Τίποτα. Το έδωσες. Εκεί που δεν το περίμενε. Α, ήταν άρα έκπληξη. Δεν το περίμενε, ναι. Δεν το περίμενε. Και ενθουσιάστηκε. Ναι. Σε τι κατάσταση, πώς ήσασταν και έδωσες δηλαδή το δάχτυλο? Το μπάνιο, όπως εμένα. Γιατί έχουμε την εμπειρία της Μπέτης που το έδωσε. Που ήταν άσομα, για να μην το κουβαλάει πάνω το μάζι, λέει. Φοβόταν να μην το χάσει. Και το χάσει. Ναι. Πάρ' το, να τελειώνουμε. Πάρε, λέει, σου πήρα ένα δώρο. Εντάξει. Τώρα πώς της το έδωσα. Της το έδωσα ένα πρωί. Σου πω αυτό. Α, ωραίο. Ή ωραίο, μωρέ, κατάλαβες εσύ τι είναι. Κατάλαβα εγώ. Το έπιασε το προηγούμενο. Εσύ κοιμάσαι όρθιος και δεν το έπιασες. Είναι στο μπάνιο του πρωί, τι. Όχι, όχι, άλλα. Ζωηρό πρωινό. Δεν είναι για το πρωινό. Δεν είναι για το πρωινό. Δεν μου λες, Μάρη, έχεις σκεφτεί το μέλλον σου. Σιγά-σιγά μπορεί να τελειώσει η καριέρα σου ως αθλητής. Ναι. Τι βλέπεις, πώς βλέπεις να προχωράς, σκέφτεσαι την προπονητική, ας πούμε. Δεν είμαι σίγουρος ακόμη για την προπονητική. Σίγουρα σκέφτομαι πάρα πολύ και είναι και έτσι ο χαρακτήρας μου συνέχεια το μέλλον κλπ. Ίσως ασχοληθώ με κάτι πάνω σε αυτό που έχω σπουδάσει. Έχω σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων. Α, πού, στο ΤΕΙ Πειραιά? Όχι, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο ΠΑΠΗ. Α, εγώ έχω στο ΤΕΙ Πειραιά. Και τελείωσα και τώρα το μεταπτυχιακό μου. Α, πολύ ωραία, μπράβο, ρε Μάρη. Εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Εντάξει, λίγο σύγχρονο κλπ. Οπότε. Ναι, ίσως... αλλά είναι ένας κλάδος, να πούμε, που έχει τρομερή. Είναι κάτι που μας αφορά άμεσα με αυτά που γίνονται ειδικά. Οπότε ακόμη το ψάχνω. Θέλω να παίξω σε υψηλό επίπεδο ακόμη 4-5 χρόνια όλο και μετά βλέπουμε. Κάποιο άλλο έτσι πλάνο για το μέλλον, το κοινό μέλλον σου με την Κόνη έχεις? Δηλαδή, στο showbiz δεν θα έβλεπε τον εαυτό σου. Δηλαδή, τώρα με την Κόνη θα έβλεπε τον εαυτό σου να συμμετέχει σε μια εκπομπή μαζί. Ναι. Σε ένα βιντεοκλήπτη, π.χ. Κάτι πιο απλό, βήμα-βήμα. Δεν νομίζω. Όχι. Όχι, δύσκολο. Ούτε, ας πούμε, θα πήγαινες ποτέ σε ένα reality όπως το Survivor να δοκιμάσεις τις αντοχές, τα όρια σου. Ο Κώστας, πούμε, ο Κοκκινάκης το δοκίμασε. Πήγε. Είμαι αντίθετος εγώ με αυτό. Ειδικά όταν είσαι αθλητής εν ενεργεία. Δηλαδή, είναι κρίμα που μάθαμε τον Πιλίδη μέσα από το Survivor. Για μένα. Ναι. Και δεν είναι θέμα μόνο της... Για εμάς είναι κρίμα, όχι γι' αυτό. Για εμάς που τα μάθαμε. Ναι, αυτό όμως έχει να κάνει και με λίγο με την ελληνική νοοτροπία, έτσι. Πόσο ξέρουμε τους αθλητές. Τι θέλω να πω, γιατί το έχω ξαναπεί. Το παιδί καλά έκανε και πήγε, γιατί κέρδισε πράγματα από αυτό. Τον έμαθε ο κόσμος και ενδεχομένως να βρει και κάποιους χορηγούς που θα τον βοηθήσουν στο άθλημά του. Αλλά στην ηλικία που είναι τόσο καλός αθλητής για τέτοιο επίπεδο, θα έπρεπε αυτά να τα έχει. Από την κοινωνία. Στην Ελλάδα, δυστυχώς. Από την κοινωνία που. Στον ερασιτεχνικό και τον αθλητισμό, τώρα τελευταία, γίνονται πράγματα πολύ καλά. Να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης, της εκάστοτε. Είναι και θέμα των καναλιών, να καλούν αθλητές. Να τους γνωρίζει ο κόσμος. Δηλαδή να προβάλλονται μέσα από τα μίντια. Ακριβώς. Και τα παιδάκια που θα δουν αύριο μεθαύριο κάποιον αθλητή και θα θέλουν να ταυτιστούν, μπορούν να πάνε στο εκάστοτε άθλημα. Και όλο αυτό προάγει την κοινωνία, γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός και παιδεία κλπ. Και όλα αυτά τα παιδιά που βλέπουν τηλεόραση θέλουν να δουν και κάποια πρότυπα. Έχεις δίκιο. Μπουν λίγο αυτά τα πράγματα μέσα. Όχι να τους μαθαίνουμε όλους τους ανθρώπους από reality. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι τα reality πάρα πολύ μες στη ζωή μας και βλέπουμε ανθρώπους που θα έπρεπε εμείς σαν Έλληνες πολίτες να τους γνωρίζουμε στον κλάδο τους και στον τομέα τους που μπορεί να είναι κορυφαίοι και όχι να τους μαθαίνουμε δηλαδή μέσα από το κλίμα. Δηλαδή είναι κρίμα να βλέπεις τον αρχιβαρίστα τον Ιακωβίδη να κλαίει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να λέει σταματάω γιατί δεν αντέχω άλλο και μετά να γίνεται ένας χαμός και ένας ντόρος και να πέφτουν όλοι από πάνω τους αγωγοί. Δηλαδή αυτό δεν μπορούσε να έχει γίνει πιο πριν. Αυτό δεν είναι θέμα της κυβέρνησης. Υπάρχει περίπτωση να μην αποζητάτε και την δημοσιότητα όλη αυτή. Δηλαδή και εσένα, σε έχω γνωρίσει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα. Είναι κάτι που σε ενόχλησε? Δεν θα ήθελε να είσαι και μπροστά στα φώτα? Θέλεις να είσαι μόνο στο άθλημά σου? Όχι, δεν είναι ότι δεν θα ήθελα. Δεν θα πω ότι δεν θα ήθελα. Απλά δεν υπήρχαν οι προτάσεις για κάτι. Κατάλαβες? Ναι. Που να γίνεται παράλληλα με τον αθλητισμό και να επιτρέπεται. Άρα σίγουρα ένα reality τέτοιου τύπου για σένα είναι έξω από τα νερά σου. Δεν το δοκίμαζε ούτε σαν εμπειρία. Να πεις, έχω μάθει τον πρωταθλητισμό, ξέρω να επιβιώνω, ξέρω από σύνολα. Ξέρεις, να είμαι με μια ομάδα και να παλεύω, είτε να ηγηθώ, είτε να προσπαθήσω. Ελπίζω να μην έχω την ανάγκη να το κάνω αυτό.
Γιατί σαν εμπειρία, ξέρεις. Σαν εμπειρία θα μ' άρεσε, αλλά εμπειρία με κάμερες τώρα είναι διαφορετικό, ναι. Ξέρεις. Ναι, ναι, θα μπορούσε να το δοκιμάσει να πάει σε ένα τέτοιο νησί, ναι, να θα ήταν το ζήσει, πολύ ωραία εμπειρία να, να φύγεις από την καθημερινότητά σου και να μπει σε μια άλλη καθημερινότητα που δεν θα τη ζούσες. Αλλά όχι σε reality. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, το καταλαβαίνω. Μια εκπομπή όμως που θα έχει το μοντάζ της, θα μπορείς να μιλάς για αθλητικά. Αυτό ίσως δηλαδή... να ήταν πολύ ωραίο. Και είχαμε κάνει και μια συζήτηση με την Κωνσταντίνα για αυτό το πράγμα. Κωνσταντίνα είναι η εικόνη. Θέλω να σου πω τι λέει η Κωνσταντίνα. Κύριε, λίγα δευτερόλεπτα. Α, για μαζί να κάνουμε. Ταξιδιωτική που να έχει μέσα και αθλητικό κομμάτι. Αυτό, ας πούμε, θα ήταν... Το έχετε προτείνει σε κάποιο κανάλι αυτό? Όχι ακόμη. Α, όχι. Ωραία ναι. Ιδέα είναι αυτό, γιατί μέσα από την εκπομπή αυτή και τις... Βλέποντας εμπειρίες εμείς που μπορείτε να ζείτε, μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερο για αθλήματα, για αθλητές. Θα ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα άρεσε τον κόσμο. Εμένα μου άρεσε όταν το είχαμε. Νιώθεις τη χημεία σας με την Κωνσταντίνα σε αυτό το κομμάτι? Να ήσασταν μαζί, δηλαδή. Δεν την ξέρω, γιατί κάνει και λίγο υπερβολές εκείνη. Όταν είδες εκείνο το βιντεάκι που φώναζε αραβωνιάστηκα. Νευρίστηκα. Εκνευρίστηκες. Ήμουν σίγουρος για σένα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Έλα. Εντάξει, το έκανε πολύ χιουμοριστικά και εγώ το βρήκα. Το έκανε εκείνη χιουμοριστικά και το πέρασε. Δεν ήταν. Απλά εμένα δεν μου άρεσε. Μάλιστα. Ειλικρινής είμαι. Ναι. Τι άλλο μπορεί να σε εκνευρίζει και να σε ζω. Για να μαζέψω λίγο. Χαλάρωσε λίγο πολύ. Εντάξει, μωρέ. Έχει μέτρο. Mm. Έχει μέτρο. Δεν είναι ότι. Το χάνει, όχι. Ξέρει. Και με ξέρει. Οπότε. Εντάξει, αυτό για μένα ήταν λίγο πολύ εκεί. Εντάξει. Δεν ήταν από τα αγαπημένα μου. Έχεις εσύ κάποια στοιχεία που η εικόνη δεν τρελαίνεται, τα βρίσκει λίγο εκνευριστικά και αυτή. Νομίζω ότι όλα τα ζευγάρια. Τι έχεις εσύ? Ποιο είναι αυτό το χαρακτηριστικό σου που η εικόνη θα ήθελε να το αλλάξει σένα? Είμαι λίγο κουτάκιας και εγώ τώρα, ξέρεις. Κουτάκιας. Επί του προγράμματος και επί τη... Είμαι λίγο πιεστικός αυτά, που δεν είναι καλό. Κουράζει τον άλλον. Ναι. Κοίταξε να δεις, τα ετερόνυμα, επειδή μοιάζουμε λίγο σαν ζευγάρια, τον αντιλαμβάνομαι δηλαδή τον Μάριο, είναι πολύ ωραίο όμως αυτό, διατηρεί μια ισορροπία. Και ο ένας βοηθάει, δηλαδή και οι δύο βοηθούνται παράλληλα. Όταν πάει ο ένας μπορεί που είναι πιο της έντασης να ξεφύγει, ο άλλος τον κρατάει. Ή ξυπνάει περισσότερο η εικόνη τον Μάριο, ας πούμε. Οπότε νομίζω ότι είστε ένα πολύ ωραίο ιδανικό ζευγάρι. Εμείς σας ευχηθούμε να ζήσετε, να είστε ευτυχισμένοι. Θα πάτε πουθενά το Πάσχα? Ενδεχομένως να πάμε στην Πάρο, αν μας αφήσει η ρεπό προπονητής. Α, μάλιστα, ωραία. Το εύχομαι έστω και λίγες μέρες να ξεκλέψετε. Ναι. Το χρειάζεστε και οι δύο, να περάσετε υπέροχα. Καλή Ανάσταση. Επίσης, να είστε καλό το πρωτάθλημα, μακάρι. Το καλό, μακάρι. Ο γάμος, όλα. Τα καλύτερα σας ευχόμαστε και σε ευχαριστούμε πολύ που είστε καλά, χαρά μου και χάρηκα που σε είδα και εγώ, για ακόμη μια φορά. Μάρια, σε ευχαριστώ. Μαρία μου, χάρηκα πολύ.